Κύριε Μπίλια, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε στην εκπομπή μας. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτό το οποίο αναμένουμε από εσάς, γιατί πλέον έχετε διπλό ρόλο. Και... για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσουν να γίνουν οι εκλογές και η ανάληψη των οργάνων του τεχνικού μιλητηρίου. Που ήδη στον παρόντο είναι 3 Νοεμβρίου οι εκλογές. Και δεν θα θέσει την υποψηφιότητα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί φαντάζομαι το έργο του αντιπεριφερειάρχη είναι τόσο μεγάλο. Πού να σας μείνει χρόνος για τα υπόλοιπα. Μετά από 5,5 χρόνια έχω ολοκληρώσει τον κύκλο μου. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, λοιπόν, στο τραπέζι των συζητήσεων, είτε είναι αυτές δημοσιογραφικές είτε είναι των πολιτών, ακούγεται πλέον πολύ συχνά η ανάπτυξη της πόλης. Η περίφημη ανάπτυξη της πόλης, η οποία βέβαια έχει αργήσει, έχει καθυστερήσει μάλλον, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν λοιπόν συζητάμε για κάτι τέτοιο και έχοντας εσάς την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τι θα μπορούσαμε να πούμε συγκεκριμένα ότι χρειάζεται απαραίτητα η Θεσσαλονίκη για να αναπτυχθεί επιτέλους? Πολλά. Δηλαδή, εσείς από τι θα ξεκινούσατε? Εγώ νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να δούμε τι κάνει η Θεσσαλονίκη, ποιες είναι οι δυνατότητες της Θεσσαλονίκης και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της. Τεράστιες, θα σας απαντήσει κάποιος. Εγώ νομίζω ότι λοιπόν σε αυτό το τομέα υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Καταρχήν είναι πόλος έλξης τουριστών. Άρα θα πρέπει να δείξουμε το δυνατόν καλύτερο τρόπο το πολιτιστικό μας απόθεμα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και τις κατάλληλες υποδομές ώστε όταν έρχονται οι επισκέπτες μας να φτάνονται ότι ζούμε ότι έρχονται σε μια πόλη η οποία είναι ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει σύγχρονες υποδομές και μπορεί να... Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε σχέση με όλα αυτά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς, άρα πρέπει να κάνουμε κάποιες υποδομές. Να κάνουμε την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Εμείς λέμε στο τεχνικό μελητήριο ότι έχει ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητά του. Η πόλη σχεδιάστηκε πριν από 100 χρόνια και πλέον πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Επίσης είναι μια... ο νομός μας έχει ισχυρό πρωτογενή τομέα. Άρα θα πρέπει και σε αυτό το τομέα να δώσουμε βαρύτητα. Ήδη γίνονται προσπάθειες, αναπτύσσονται οι αγρότες, σωματώνουν την τεχνολογία που είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Έχουμε τα πανεπιστήμια μας και τα ερευνητικά κέντρα. Έχουμε υψηλού επίπεδο επιστημονικό προσωπικό που πρέπει να το κρατήσουμε στην πόλη μας. Ξέρετε, δυστυχώς οι Έλληνες επιστήμονες με το μόλις ολοκληρώνουν το πρώτο κύκλο ή και το δεύτερο κύκλο σπουδών τους στην Ελλάδα, αναχωρούν. Θα φύγουν στο εξωτερικό. Γιατί εκεί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, βρίσκουν κίνδυνα για να ασκήσουν την ερευνητική τους ιδιότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που πρέπει να διασυνδεθούν με τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, για να μπορέσουμε να έχουμε υψηλής προστιθέμενες προϊόντα και αντίστοιχο προσωπικό επιστημονικό στην πόλη μας. Έχουμε και ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο το οποίο εκτείνεται από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, το οποίο... Αυτό έχει σχέση κυρίως με το πρώτο που είπα. Τις υποδομές. Με τις υποδομές. Νομίζω ότι το παραλιακό μέτωπο μπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης. Η ανάπτυξή του με σύγχρονους τρόπους, η ανάδειξη όλων αυτών των χαρακτηριστικών που έχει η πόλη, το να κάνουμε ένα παραλιακό μέτωπο περίπου 50 χιλιόμετρων με καταστάσεις αθλητικές, πολιτιστικές, ακόμα και επιχειρηματικές, θα αλλάξει το προφίλ της πόλης. Στην πράξη όλα αυτά πώς γίνονται. Εγώ αυτό θέλω τώρα να πω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε το μετρό των 9,5 χιλιόμετρων, τη βασική γραμμή. Πιο παραλιακό μέτωπο των 50 χιλιόμετρων θα κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι πιο εύκολο. Η αίσθηση που έχω και τα δείγματα γραφής που έχω είναι πολύ θετικά. Δηλαδή? Ήδη οι δήμαρχοι έχουν συμφωνήσει όλοι στην ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου. Ήδη η περιφέρεια ήταν ο πρωτεργάτης σε αυτή την προσπάθεια
και ξεκίνησε το ειδικό χωρικό σχέδιο, όπου ουσιαστικά τι θα είναι, θα είναι ένας χάρτης χρήσεων γης, για να το πούμε λίγο διαφορετικά, αλλά είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πατήσουμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ό,τι θέλουμε στο παραλιακό μέτωπο. Ναι, το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα βάλει το χρήμα, βέβαια. Εδώ είναι τώρα ένα ζήτημα. Νομίζω ότι και οικονομικοί πόροι υπάρχουν, γιατί πέρα από τις, την γη που διαθέτει το ελληνικό δημόσιο ή οποιαδήποτε μορφή, ξέρετε, στο παραλιακό μέτωπο υπάρχουν αρκετά αγροθεμάχια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα και μέσα από την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου θα αποκτήσουν μεγάλη αξία. Στο ΤΑΙΠΕ δεν έχουν περάσει αυτά, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά τώρα, ή όχι? Δεν είναι όλα στο ΤΑΙΠΕ. Αλλά ακόμα και στο ΤΑΙΠΕ να είναι η αξιοποίηση. Επομένως μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από κρατικές επενδύσεις, μας λέτε. Βεβαίως. Ευρωπαϊκά προγράμματα ενδεχομένως. Υπάρχουν και πολλοί ιδιώτες που έχουν ενδιαφέρον για ακίνητα είτε δικά τους, είτε για ακίνητα που θέλουν να τα αγοράσουν. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για να βγάλουμε και κάποια είδηση? Δηλαδή, ποιο από όλα αυτά τα οποία φιλέτα διαθέτουμε υπάρχει έντονο ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί άμεσα, με τη βοήθεια βέβαια και των ιδιωτών και των υπηρεσιών του κράτους? Πρώτα πρέπει να κάνουμε τις μελέτες, να κάνουμε το χάρτη των χρήσεων γης, να εγκριθούν αυτά και μετά μέσα θα επιβρεθούν επενδύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια εκδήλωση που είχε γίνει προέτους στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είχε έρθει η Παγκόσμια Τράπεζα για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό που είναι το ουσιαστικό και το βασικό είναι να συνενέσουμε όλοι σε ένα σχέδιο, να συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι το σχέδιο το οποίο θα είναι τη δεκαετία. Βήμα-βήμα να αρχίσουμε να το υλοποιούμε. Μέσα αυτό το σχέδιο εντάσσεται και η ανάπτυξη της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας? Θα μπορούσε να ενταχθεί, βλέποντας βέβαια και τα χαρακτηριστικά της και κατά πόσο αυτή είναι βιώσιμη. Ξέρετε, σε αυτό το αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι όπως έχει σχεδιαστεί αυτή τη στιγμή η θαλάσσια αστική συγκοινωνία, θεωρώ ότι για να επιτελέσει τον ρόλο της αστικής συγκοινωνίας και όχι προαστιακή σύνδεση κάποιων περιοχών, δεν είναι βιώσιμη. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο στον περιφερειακό μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καταθέσατε ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό εν ώψη της 84ης ΔΕΘ. Μιλάτε κάπου για μια γέφυρα στον περιφερειακό. Θα θέλαμε λίγο να μας το αναλύσετε αυτό. Πώς θα μας βοηθούσε στην κυκλοφορία? Ναι. Λέμε εδώ και αρκετά χρόνια είναι ότι ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης έχει εξαντλήσει τη φύρουσα ικανότητά του. Έχουμε κάθε χρόνο περίπου 4 νεκρούς. Μέσω όρο έχουμε γύρω στους 100 τραυματίες και εκατοντάδες ατυχήματα. Προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε για τα επόμενα χρόνια και με δεδομένο επίσης ότι η αύξηση των αυτοκινήτων και της κίνησης θα επηρεάσει πολύ τον περιφερειακό, πρέπει να δούμε με τα χρήματα που διαθέτουμε, με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Στο παρελθόν είχαμε μιλήσει για την εξωτερική περιφερειακή και για ένα έργο πολύ σπουδαίο και μεγαλόπνο, το οποίο όμως ο προϋπολογισμός τους προσέκλειζε τα 1 δισεκατομμύριο. Στην πορεία η Εγνατία Οδός μελέτησε τις εναλλακτικές λύσεις, είτε τη διαπλάτηση του περιφερειακού, είτε το flyover. Και για να το πούμε έτσι απλά, το flyover ουσιαστικά είναι γέφυρα, η οποία θα είναι στο όριο της περιφερειακής οδού, προς την πλευρά του ΣΕΙΞΟΥ, με 2 και 2 λωρίνες ανακατεύθυνση. Ξεκινάει από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και θα φτάνει μέχρι τα Κωνσταντινούπολιτικά. Και από εκεί και τώρα από τα Κωνσταντινούπολιτικά και πέρα. Μέχρι την καρδία θα πρέπει να γίνει επέμβαση με μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Αν καταλαβαίνουμε σωστά, δηλαδή μιλάμε για επέμβαση μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Είναι συμπαριθές, αυτό είναι το πλεονέκτημα. Ναι, δηλαδή, γιατί αντιλαμβάνεστε θα γίνονταν ζητήματα από κάποιες οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αυτό που έχει μελετηθεί βέβαια σε επίπεδο προμελέτης από την Εγνατία Οδό και έχει αδειοδοτηθεί και περιβαλλοντικά, επηρεάζει ελάχιστα το δάσος του ΣΕΙΞΟΥ και νομίζω ότι για αυτόν τον λόγο δεν θα υπάρχουν και αντιδράσεις αν αποφασιστεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του.
με τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, που συναντηθήκατε χθες. Τι του θέσατε ως προτεραιότητα για την πόλη, και εδώ επάνω βάζω και ένα αστερίσκο. Φαντάζομαι έχετε γνώση των διαμαρτυριών που διατυπώνουν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη δυτική πλευρά, όπου εξαιτίας μιας οδηγίας σε Βέζο πυκνά συχνά διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, γιατί απαγορεύονται η ανάπτυξη επιχειρήσεων μεσαίας και χαμηλής όχλησης. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Το έχουμε εξαντλήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση σε αυτό το θέμα. Δεν είναι ξεκινάει από τη συνθήκη σε Βέζο. Υπάρχει συνθήκη σε Βέζο, αλλά κυρίως πρέπει να δουν οι επιχειρήσεις εκεί τι προβλέπουν τα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν εμποδίζεται η κοινωνικότητα στον βαθμό που λένε από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα και στο μετρό. Και για τη συνάντηση, αυτό ακριβώς με τον κύριο. Συγγνώμη, ναι, για το μετρό, αυτό ακριβώς. Εκεί τι κάνουμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Γιατί οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Ναι, δεν ξέρω αν είναι δυσίωνες ή ευβίωνες. Εγώ αυτό που έχω πει είναι ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, με τα στοιχεία που διαθέτουμε, με την πληροφόρηση που έχουμε, φαίνεται ότι το 2022 θα τεθεί σε λειτουργία η Αττικό μετρό, το μετρό της Θεσσαλονίκης, αν η Αττικό μετρό κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες και σταματήσουν να κολυσιεργεί σε είσοδο συζητήματα που υπάρχουν. Πρέπει να ρίξει το βάρος προκειμένου πραγματικά το 2022 να έχουμε ολοκληρωμένο ολοκληρωμένη τη βασική γραμμή. Μας λέτε νεολίγης, δηλαδή, ότι κολυσιεργεί Αττικό μετρό, υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Όχι, δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Υπάρχουν πολλές φορές, ξέρετε, όταν διαβάζεις μια σύμβαση μάλιστα που έγινε το 2006, έτσι, και τότε δημοπρατήθηκε το έργο, πολλά πράγματα, φτάσαμε στο 2019 δυστυχώς, έχουν αλλάξει και κυρίως στον τομέα των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων. Πολλά αυτά που βλέπονταν τότε, σήμερα η τεχνολογία τα έχει ξεπεράσει και υπάρχουν άλλα συστήματα. Και εκείνα μπορεί που προβλεπόταν να μην κατασκευάζονται καν. Επομένως χρειάζονται επικαιροποιήσεις. Υπάρχουν επικαιροποιήσεις και υπάρχουν διαφωνίες, οι οποίες είναι θεμητές για να προστατεύεται το δημόσιο σύστημα. Αλλά από εκεί πέρα η κολυσιεργία από ένα σημείο και ύστερα, η καθυστέρηση μάλλον, όχι η κολυσιεργία, η καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα του έργου. Και αυξάνουν και το κόστος του. Προφανώς. Συν βέβαια το γεγονός ότι έχει επιλεγεί μια λύση για το σταθμό της Βενιζέλου, όπου φαίνεται επίσης να υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχει κρυθεί η μελέτη, δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον ποιος είναι ο προϋπολογισμός και πού θα βρεθούν τα χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Μιλάμε το να αποσυρθούν τα αρχεία και να επανατοποθετηθούν. Όχι, η λύση που έχει επιλεγεί αυτή τη στιγμή είναι η παραμονή των αρχαίων in situ και η κατασκευή του σταθμού κάτω από τα αρχαία. Αυτό έχει αρκετές τεχνικές. Ναι, έχει τεχνικές δυσκολίες και είναι ακριβή η όλη η ιστορία. Ναι, είναι αρκετά ακριβή, είναι γεγονός αυτό. Εκτός αν αυτό εξυπηρετεί κάποιους, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ να ρωτήσω, ως αντιπεριφερειάρχης υποδομών πλέον, ποια θα είναι η πρώτη σας έτσι, η προτεραιότητά σας, κύριε Μπίλια? Ναι, έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουν γίνει ήδη πολλά, αλλά υπάρχουν και πολλά που έχουν μείνει πίσω εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που έχει περάσει η πατρίδα μας τα τελευταία 10 χρόνια. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που όλοι το αντιλαμβάνεστε και πιθανόν να θεωρείτε ότι φταίει η περιφέρεια. Είναι η κατάσταση που υπάρχει στους δρόμους από την ελλειπή συντήρηση. Το οδικό δίκτυο, η αλήθεια είναι, το τοπικό οδικό δίκτυο είναι σε πολύ κακή κατάσταση, κύριε. Ναι, όταν η πολιτεία δεν σου δίνει τους απαραίτητους πόρους ή για ένα μεγάλο διάστημα που ξεπερνούσε τα 5-6 χρόνια δεν έδινε καθόλου πόρους για τη συντήρηση του δικτύου, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα συσσωρεύονται και το κόστος αυξάνει πολύ. Και αυτή τη στιγμή που δίνονται με το σταγονόμετρο τα τελευταία 2-3 χρόνια, από ό,τι είχα μια ενημέρωση σήμερα από τους συνεργάτες εδώ στη Διεύθυνση των Τεχνικών Έργων, έχουν ξεκινήσει και δίνονται κάποια χρήματα, αλλά είναι σταγόνες στον ωκεανό. Πρέπει και αυτά να αυξηθούν και να δούμε πώς μπορούμε, να βάζοντας
ιεράρχηση στα προβλήματα, να κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Άρα αυτό πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα μεγάλα θέματα. Δεν υπάρχει καλή οδική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Έδεσα. Υπάρχει το τμήμα της παράκαψης της Χαλκιδόνας και της παράκαψης των Γεννητσών που έχει έτοιμες μελέτες η περιφέρεια και να ζητεί τους οικονομικούς πόρους για να ολοκληρωθεί η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Έδεσα, με ένα δρόμο ο οποίος να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες που κινούνται σε αυτό το δρόμο. Το ορφανό χιλιόμετρο της Ποτίδεας, το οποίο αυτό είναι... χρόνια το ακούω. Αυτό είναι ευθύνη της Εγνατίας Οδού. Α. Η αερογέφυρα που συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το Καλοχώρι και την Παθέ. Αυτό είναι Εγνατία Οδός. Ένα από τα κακά που υπάρχουν στην πατρίδα μας είναι η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων. Στην ίδια περιοχή, κυριολεκτικά στην ίδια περιοχή, με απόσταση κάποιων εκατοντάδων μέτρων, η περιφέρεια κατασκεύαζε τον κόμβο K16 στην Αχαναγορά και 300-400 μέτρα πιο πέρα η Εγνατία Οδός προσπαθούσε να κατασκευάσει την γέφυρα που θα ένωνε το λιμάνι με το Εθνική Οδό. Έχει θέματα. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι και η γοητεία μας. Κακή τύχη, ο εργολάβος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα, έμπλεξε το έργο και τώρα τέλος πάντων προσπαθεί να το λύσει η Εγνατία Οδός προκειμένου να γίνει αυτή η σύνδεση που είναι απαραίτητη για την άνοιξη του λιμανιού. Εμείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να σας ευχηθούμε πραγματικά κάθε επιτυχία, διότι πλέον περνάτε από την θεωρία, ας το πούμε έτσι, στην πράξη. Καλείστε να εφαρμόσετε πράγματα. Ιδέες και αντιλήψεις και σκεπτικά τα οποία κατά καιρούς θα είχατε θέσει ως πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι, όπως είναι το σωστό να λέγεται. Εμείς θα είμαστε εδώ για να ακούμε τους προβληματισμούς ή τις επιτυχίες τις οποίες σημειώνεται στη μάχη της καθημερινότητας. Βεβαίως. Και να τα αναδεικνύουμε όλα αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να τα πούμε. Καλή επιτυχία. Γεια σας.